Αυτό το ερώτημα. Ποιος το κάνει φορέας? Υπήρχε βέβαια η εσωτραπέζα, έπεσε σκέψη να γίνει μια διαδημοτική συνεργασία. Προτάθηκε να υπάρχει η περιφέρεια μέσα στο. Η περιφέρεια αναλαμβάνει από μία έκνο. Η καινούργια, η εκλεγόμενη περιφέρεια, όχι η υπάρχουσα. Από μία εβδόμου. Μία εβδόμου, συγγνώμη. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να πάει πίσω και αυτό ακόμη. Άρα λοιπόν, δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας ο οποίος θα κάνει. Η πρόταση ήταν να αναλάβει το Υπουργείο, να αναλάβει κάποιος πιο υπεύθυνος. Και μάλιστα με τον κύριο Βούγια, που έγινε και η κουβέντα, υπόθηκε να ξεπεραστούν μερικά προβλήματα με την πρωτοβουλία του ίδιου του Υπουργείου. Αδειοδοτήσεις, λιμεναρχία, χρηματικές, όλα αυτά εδώ, διότι δεν είναι μόνο να γίνει η συγκοινωνία, είναι και πού θα στεγάζονται οι συγκεκριμένοι, οι επιβάτες οι οποίοι θα πηγαίνουν στα καραβάκια. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας χώρος όπου θα περιμένουν οι αναμονή. Παραδείγματος χάρη στην Περαία, πού θα περιμένουν? Λέγεται ότι θα κατασκευαστεί ένας χώρος αντίστοιχος. Πώς θα αδειοδοτηθεί αυτός? Επάνω στην Ομοδιά απαγορεύεται. Απαγορεύεται προς τα έξω, που είναι η περιοχή της χρηματικής εταιρείας του Δημοσίου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί και ο χώρος. Να τα λύσουν αυτά τα προβλήματα. Αυτά είναι γραφειοκρατικά και πρέπει να τα λύσουν. Μα πότε, όταν θα γίνει η συγκίνηση κοινωνία χωρίς να υπάρχει χώρος αναμονής? Αν έχουμε ένα βαρδά ή μια βροχή, πού θα περιμένει ο επιβάτης? Έχετε δίκιο. Και μάλιστα αλλά πρέπει να τα λύσουν. Οι υπουργοί πρέπει να τα λύσουν αυτά τα θέματα. Είναι δικό τους θέμα να τα λύσουν. Βέβαια, το μπαλάκι πέφτει στους Δήμους. Τι θα κάνει οι Δήμοι, που εμείς οι Δήμοι με τα οικονομικά που σχεδόν είμαστε αρνητικά όλοι στα οικονομικά μας, αντιλαμβάνεσαι με τι δυνατότητες μπορούμε να κατασκευάσουμε και να αδειοδοτηθεί αυτή η διαδικασία. Όπως παρέκαψαν τη γραφειοκρατία στην πλατεία Γκοτζιά για να φτιάξουν το υπόγειο πάρκινγκ ενώ υπήρχε αναρχία εκεί, θα πρέπει να παρακαμφθεί η γραφειοκρατία και στο Δήμο Θερμαϊκού, ώστε να παρακαμφθούν αυτά τα γραφειοκρατικά κολλήματα και να περπατήσει το έργο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτοί πρέπει να τα λύσουν, Δήμαρχοι, όχι εσείς. Εσείς τώρα, εσείς αν πάτε να στήσετε μια μαρίνα στην Περαία, μπορεί να υποπέστε το αξιώματό σας για παράβαση καθήκοντος. Δεν είδατε τι έπαθε και ο Ψωμιάδης? Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Και κάτι ακόμα, κύριε Λαζάρου. Και να είσαι βέβαιος ότι επειδή λένε τα μεγάλα κάθρα πέφτουν από μέσα, από καμιά αντιπολίτευση θα φάτε καταγγελία έτσι και πάτε να κάνετε μαρίνα εκεί. Πώς την κάνω? Χαλαρά όμως. Έτσι και εμένα ξέρετε ότι μου αρέσει να τα λέω όχι μα. Δεν μα έτσι πρέπει να τα λέμε και έτσι η πραγματικότητα. Εγώ πιστεύω ότι για οποιαδήποτε αντιπολίτευση, για οποιοδήποτε θέμα αναπτυξιακό στην περιοχή, θα πρέπει να μην το βλέπει έτσι, να το βλέπει με τη λογική ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε την περιοχή και όχι να κάνει στραβά μάτια. Δεν κάνουμε την παρανομία πια, τη μέγιστη παρανομία. Νομίζω σε μερικά πράγματα θα πρέπει να είναι πιο συνεννητικοί όλε οι αντιπολίτευσει, όχι συγκεκριμένα η δική μα. Κάτι ακόμη. Έχει σημασία και το εισιτήριο, που είναι πολύ ουσιαστικό. Βέβαια και έχει. Ναι. Διότι δεν θα μπορεί ο κανένα να είναι. Και πάντοτε επέμενα, δεν θα πρέπει να υπάρχει τουριστική αστική συγκοινωνία. Θα πρέπει να υπάρχει συγκοινωνία γενικότερα θαλάσσια. Να μην έχουμε μόνο το καλοκαίρι τους δύο μήνες, γιατί μέχρι να αρχίσει να γίνεται θα σταματήσουμε και το καλοκαίρι, αν λέγαμε φέτος τουλάχιστον. Γιατί έχουμε μικρή περίοδο του καλοκαιριού και νομίζω ότι οι κάτοικοι της περιοχής, που δεν γνωρίζω τώρα πόσο θα λήξει η απογραφή, υπάρχουσα, δεν έχει να γινωθεί ακόμα, πιστεύω ότι θα δείξει ένα μεγάλο αριθμό πολιτών, οι οποίοι έχουν την ανάγκη μετακίνησης στο κέντρο της πόλης. Και κατά συνέπεια πρέπει να έχουν ένα εύκολο μέσο μετακίνησης και ας μην ξεχνάμε την ευεξία που θα νιώθει κάποιος πηγαίνοντας στην εργασία του, περνώντας από ένα θαλάσσιο μέτωπο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, από τον μποτιλιάρισμα, τον εκνευρισμό, θα έλεγα και την ταλαιπωρία που δέχεται ένας με το αυτοκίνητό του, κατεβαίνοντας στο κέντρο της πόλης, να μην βρει πάρκινγκ, να βρει πάρκινγκ, να το πληρώσει το πάρκινγκ. Δηλαδή όλα αυτά. Και το τελευταίο που δεν λαμβάνουμε υπόψη είναι το περιβαλλοντολογικό κομμάτι, που με την καυσαέριο επιβαρύνουμε και το περιβάλλον της πόλης και τις περιοχές μας γενικότερο. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε του χρόνου θα έχουμε καραβάκια. Καλώς έχω των πραγμάτων. Λέγεται από του χρόνου θα υπάρχει. Όσον αυτά. Καλά τώρα. Έτσι πως τα βλέπω εγώ τα πράγματα, Δήμαρχε, μπορεί να υπάρχουν τα καραβάκια του χρόνου, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν οι μαρίνες. Ξέρετε. Και θα έχει πολύ γέλιο. Και κάτι θα πλατσουρίζουν οι επιβάτες για να μπούμε στα καραβάκια. Ορίστε. Και κάτι να συμπληρώσω ακόμη. Ναι. Πριν από λίγες ημέρες τηλεφωνήθηκα από την μελετητικό γραφείο και υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ο αριθμός των στάσεων. Ναι. Εμείς από την πλευρά μας θέλαμε να υπάρχουν 2 έως 3 στάσεις. Για να δουν ότι πράγματι είναι βιώσιμη αυτή η θαλάσσια αστική συγκοινωνία, επιλέχθηκε στην αρχή να υπάρχουν 3 ή το πολύ 4 στάσεις. Μία στην περιοχή Περαίας, μία στην περιοχή του Καλαμαριάς και 2 στην περιοχή, μία στην περιοχή του Μέγαρου Μουσικής και μία μέσα στο λιμάνι. Για το λιμάνι πάντοτε έλεγα και λέω και πάλι,
ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαμόρφωση. Και ποιο λιμάνι, συγγνώμη, από το λιμάνι δεν θα ξεκινάει? Σαφώς. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μιλάμε. Ναι, και πού να, δηλαδή να ξεκινάει και πριν καλά ξεκινήσει να κάνει και στάση? Όχι, όχι, να κάνει και στάση, το τερματισμό σου. Α, ναι, εντάξει. Αλλά εγώ έλεγα ότι εκεί θα πρέπει να υπάρχει και μια διαμόρφωση, μια αλλαγή, θα έλεγα, δρομολογίου των αστικών συγκοινωνιών. Διότι θα φύγεται εκεί ο επιβάτης να πάει πού μόνος του? Να περπατήσει 200-300 μέτρα να βγει έξω από το λιμάνι? Θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια διαμόρφωση αστικής κοινωνίας, να την παραλαβεί το από εκεί πέρα. Mm-hmm. Διότι δεν είναι όλες οι συνθήκες καλές, πιθανόν να βρέχει, πιθανόν να έχει αέρας, πιθανόν να έχει χειμώνας. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια διαμόρφωση τέτοια και όχι μόνο εκεί, και στις άλλες περιοχές. Όπως στην Περαία, παραδείγματος. Έχετε μιλήσει με τον πρόεδρο του ΣΑΣ για αυτό το θέμα? Ήδη στη συνάντηση υπήρχαν και απόψεις αυτές. Είπαν ότι θεωρήθηκε ότι αυτό είναι πιο δευτερεύον. Πρόκειται έτσι εγώ. Καλά, ότι είναι πιο δευτερεύον είναι, αλλά κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε σημείο να είναι πρωτεύον. Να τα βάλουμε στη σειρά, διότι κάποτε θα μας έρθουν όλα μαζί και θα μπορούμε να λειτουργήσουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ήδη και σκέψη αυτή, ακόμα και στάσεις των ταξί να υπάρχουν κοντά στον τερματισμό, για να μπορεί κάποιος επιβάτης να θέλει να μετακινηθεί. Τώρα, Δήμαρχε, εντάξει, να σου πω την αλήθεια: τα ταξί θα έρθουν μόνα τους εκεί. Ας αρχίσει να λειτουργεί με το καλό και τα ταξί θα έρθουν μόνα τους εκεί πέρα και το ξέρετε. Υπάρχει, δεν υπάρχει υποδομή, θα έρθουν. Να μην κοιτάζουμε μόνο το ταξιόμα, να κοιτάζουμε και την πραγματική αστική συγκοινωνία. Mm-hmm. Γιατί όχι, αν υπάρχει και μια ολοκληρωμένη διαδικασία, αν τυχόν πάει κάπου και να υπάρχει ένα θρεστικό εισιτήριο, θα έλεγα, που μεταβίβασε από το ένα μέρος μέχρι το άλλο, και αν θέλει να πάει στην ανατολική περιοχή, εν πάση περιπτώσει, ή στη δυτική, να υπάρχει μια συνέχιση, μια μικρή επάφηση του εισιτήριου. Αυτά όμως είναι σε συνεργασία. Δεν μπορεί να γίνει μια απόλυτη απόφαση τόσο το εισιτήριο, τόσο από εκεί. Κοιτάξτε, εάν λάβουμε υπόψη το πόσο πολύ αγαπούσε την ιδέα της θαλάσσιας κοινωνίας ο ΟΑΣ τα προηγούμενα χρόνια, γιατί τώρα δεν ξέρω, τότε δεν το βλέπω να γίνεται. Αν έχουν αλλάξει μυαλά από τον ΟΑΣΤ και τη θέλουν τη θαλάσσια συγκοινωνία, τότε μπορεί και να γίνει αυτό το πράγμα που είπατε. Καλό παρός που μου ακούγεται σε κάθε περίπτωση. Εγώ νομίζω θα πρέπει να είναι και εταίρος μέσα. Μπορεί να μπει και το ΟΑΣΤ εταίρος της θαλάσσιας αστικής κοινωνίας. Λέτε. Να μην υπάρχουν αντιπαλότητες. Εγώ θα το πρότεινα, γιατί όχι. Mm-hmm. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει και διευκόλυνση, θα υπάρχει και εξυπηρέτηση μεγαλύτερη και δεν θα υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Διότι όταν έχονται στην περιοχή τη δική μας, στην Παρέα, Μπαξέ και Τριάδα και Μηχανιώνα, ένα αριθμό σύρι πολιτών τώρα με την αστική κοινωνία, όταν θα γίνει θαλάσσια αστική κοινωνία, ένα μέρος θα απομακρυνθεί προφανώς. Εάν όμως υπάρχει δυνατότητα μετακίνηση από τη Μηχανιώνα προς την περιοχή της Παρέας και τους νέους επιβάτες που θα είναι τελικά η μία η στάση. Και στη συνέχεια παίρνει το αστική συγκοινωνία, αστική θαλάσσια συγκοινωνία, μπορεί να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο εισιτήριο. Ακόμα πιστεύω ότι μια είναι άλλη παράμετρο σε αυτή, να υπάρχει εβδομαδιαίο, μηνιαίο, ετήσιο εισιτήριο. Δήμαρχε, λυπάμαι, αλλά δεν έχω καλή άποψη για τον ΟΑΣΤ. Θα σας την πω, γιατί τόσες δεκαετίες ο ΟΑΣΤ θησαυρίζει εδώ σε Θεσσαλονίκη και καλά κάνει. Επιχείρηση είναι και πρέπει να βγάζει χρήματα, πρέπει να κερδίζει χρήματα. Θησαυρίζει ενώ παίρνει και ενώ το εισιτήριο του ΟΑΣΤ επιδοτείται από το κράτος. Έχει αφήσει περιοχές Θεσσαλονίκης που δεν τις καλύπτει καν με δρομολόγια, λες και εκείνη δεν είναι Θεσσαλονικής και δεν πληρώνουν τους φόρους τους κανονικά από τους οποίους επιδοτείται ο ΟΑΣΤ. Έχει αφήσει περιοχές λοιπόν ακάλυπτες. Έχει κολλησιεργήσει όσο κανένας άλλος τη θαλάσσια συγκοινωνία που συνδέει το Θερμαϊκό με τη Θεσσαλονίκη και το ξέρετε πολύ καλά και αυτό. Αντί να μπει στη διαδικασία να κάνει μια θαλάσσια συγκοινωνία δική του, αν θέλετε, του ΟΑΣΤ. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Φτιάξε μια αστική θαλάσσια συγκοινωνία λοιπόν, που να λειτουργεί έτσι. Δεν είδα καμία σοβαρή επένδυση από πλευράς του ΟΑΣΤ στην πόλη που σε κάθε περίπτωση τον θησαυρίζει. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Αυτό είναι πολύ καταδικαστέο. Και θα μπορούσαν να είχαν δημιουργήσει από μόνοι τους, με δική τους πρωτοβουλία από τον ΟΑΣΤ, και να είσαι σίγουρη, διότι από ό,τι ξέρω είναι και μέτοχοι κάποιοι πρώην υπουργοί. Πρώην βουλευτές, νυν βουλευτές, νυν υπουργοί. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται και ποιο είναι το ιδιοκτησιακό του καθεστώς. Άνετα θα ξεπερνούσαν και τα γραφειοκρατικά κολλήματα και όλα. Και τις μαρίνες θα έκαναν στην ώρα τους, και τα λιμανάκια θα έκαναν στην ώρα τους, και τα αναψυκτήρια θα έστειναν εκεί πέρα. Πώς τα έχουν καταφέρει και τα βάλανε μέσα στις άλλες, μέσα στους κεντρικούς σταθμούς του ΑΣΤ, αυτές τις μεγάλες εταιρείες, ξέρετε ποιες εννοώ, και τις. Και αυτές που είναι και υγειονομικού ενδιαφέροντος και οτιδήποτε άλλο θα τα είχαν όλα. Αλλά δεν πήραν την πρωτοβουλία, δεν θέλαν να επενδύσουν σε Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη κερδοφορούν τόσα χρόνια. Μπορούσαν να κάνουν μια αστική συγκοινωνία όσο ο επίσημος οργανισμός αστικής συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να κάνουν μια θαλάσσια αστική συγκοινωνία και στο Θερμαϊκό για να μπορούν να εξυπηρετούν έτσι και τον κόσμο. Και πείτε μου, πόσο ανταγωνιστικό μπορεί να είναι το εισιτήριο όταν ο ΟΑΣ έχει επιδότηση? Και η θαλάσσια αστικής κοινωνίας δεν έχει επιδότηση? Και είναι ένα άλλο ερώτημα. Βεβαίως, εννοείται και αυτό. Και εδώ, εννοείται και αυτό. Και προς τιμή τους, και θα πρέπει να το πω,
οι καταστηματάρχες εστίασης στην περιοχή της Περαίας, στην Επιβάλλη και η 30, απεδέχτηκαν την πρότασή μου να υπάρχει εξεργύρωση του εισιτηρίου στην κατανάλωσή τους. Mm-hmm. Όταν πηγαίνει ένα στο κατάστημα και κάνει μια κατανάλωση π.χ. 50-60 ευρώ, το εισιτήριο του αντίτιμου πόσο θα είναι, θα μπορεί να εκπίπτει από την εισιτήριο. Και εγώ έκανα την πρόταση να υπάρχει το αντίστοιχο και στις αγορές εμπορικών καταστημάτων της πόλης Θεσσαλονίκης, όταν έχουν την απογεία προς την πόλη. Αυξάνουμε και την κατανάλωση, εξυπηρετούμε και τους πολίτες ένθεν και ένθεν. Νομίζω ότι αυτά όλα μαζί πρέπει να πούν πάνω στο τραπέζι, μαζί με τη θαλάσσια συγκοινωνία, για να μπορέσει να υπάρχει και εξυπηρέτηση και των πολιτών και να υπάρχει πραγματικά η θαλάσσια συγκοινωνία. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια για το καλοκαιράκι μας. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα έχουμε βέβαια στην δυνατότητα να τα ξαναπούμε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι οι δήμοι με θάλασσα, όλοι οι τουριστικοί προορισμοί, καλοκαιρινοί τουριστικοί προορισμοί, θα είναι εδώ στην εκπομπή φέτος το καλοκαίρι, όπως είναι κάθε χρόνο, να ενημερώνουμε τον κόσμο για το πώς πάει, για το τι γίνεται, για το τι υποδομές υπάρχουν και για το πόσο καλά μπορείτε να περάσετε με μια βόλτα είτε στις παραλίες του Ερμαϊκού, είτε στις παραλίες του Στριμωνικού, είτε στις παραλίες οπουδήποτε εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξανδρή. Εγώ σε ευχαριστώ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά μαζί μας ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της Βορείου Ελλάδος πλέον, ο κύριος Κώστας Κοκολάκης, για να συζητήσουμε μαζί το αν και κατά πόσο είναι έτοιμος ο κρατικός μηχανισμός για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μέσα στο καλοκαίρι. Παρακαλώ.